χθεσινό συμβούλιο η αλήθεια είναι ότι τη δική μου υποψηφιότητα πάνω κάτω την περίμενα. Κάποιες άλλες μου προκάλεσαν εντύπωση. Και αναφέρομαι φυσικά στη Κατερίνα τη Χαλκιά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ήταν καθόλου ευχάριστο για κανέναν όλα. Όλη αυτή η διαδικασία δεν ήταν καθόλου ευχάριστη και το κλίμα ήταν λίγο βαρύ. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που με ψήφισε η συμπαίχτριά μου η Ξένια. Γιατί ειδικά στο παιχνίδι της ασυλίας έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό, πήρα νίκες, δεν έχασα κανένα καλάθι. Απλά επειδή ήταν η τρίτη συνεχόμενη φορά που κράταγα αυτό που ήθελε περισσότερη δύναμη, δεν άντεξα τρίτη φορά, ενώ τα άλλα κόρτια κανένα από μία. Ναι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Εγώ ξέρω σίγουρα ότι στεναχώρησε την Κατερίνα με την επιλογή που έκανα χθες στο Συμβούλιο. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι ήταν η πιο σωστή επιλογή που μπορούσα να κάνω για χθες. Πιστεύω ότι θα δυσκολευόμασταν πάρα πολύ να προχωρούσε ένα ακόμα αγόρι. Και αυτό ήταν ο λόγος που ψήφισα κοπέλα. Είμαστε 7-5. Και τώρα ήδη ο Δρυμονάκος είναι άρρωστος και ο Στέλιος είναι δραματίας. Δεν μας παίρνει να μείνουν δύο αγόρια και να παίζουν 10 και 20 σερί μάτς. Δεν γίνεται να γίνει αυτό. Θα χάνουμε συνέχεια. Στεναχωρημένη δεν μπορώ να πω ότι είμαι. Ούτε στεναχωρημένη, ούτε αγχωμένη. Το είχα στο νου μου ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Ξέρω ότι ξέρουν όλοι, ακόμα και η Κατερίνα που με ψήφισε, ότι έχω βελτιωθεί και ότι έχω δείξει άλλον εαυτό. Το νιώθω και εγώ, γιατί λύθηκα και έχω φέρει και νίκες. Ευτυχώς, χτες ήμασταν στην ευχάριστη θέση να είμαστε απλοί θεατές στην ψηφοφορία. Οι αντίπαλοι ψηφίσαν αγωνιστικά την Κωνσταντίνα και την Ελένη, πολύ σωστά, από τα αποτελέσματα που έχουν φέρει. Από εκεί και πέρα το παράδοξο της ψηφοφορίας ήταν η Κατερίνα, όπου αγωνιστικά δεν νομίζω ότι αξίζει να είναι στην ψηφοφορία. Τώρα βέβαια αυτοί ξέρουν τι γίνεται στην καλύβα τους και αυτοί κρίνουν. Η ψηφοφορία ήταν λίγο παράξενη για μένα. Η Κωνσταντίνα λογικό ήταν που βγήκε προτινόμενη. Είναι από τους πιο αδύναμους αθλητικά Γκρίκους της ομάδας. Η Ελένη Χατζίδου, όσο και να προσπάθησα αυτή τη βδομάδα να τη βοηθήσω, πάλι θεώρησε η Κατερίνα ότι είναι αδύναμος Γκρίκος και αυτή. Τώρα με την ψήφο της Ξένιας παραξενεύτηκα, γιατί ενώ είπε ότι θα ψηφίσω αγωνιστικά και είναι πολύ δύσκολη η θέση μου, ξαφνικά πετάει ένα χαλκιά και μένουμε όλοι. Αισθάνομαι ότι η ομάδα δεν είναι δεμένη και πιστεύω φάνηκε αυτό χθες, διότι δεν συζητάμε πράγματα που μπορεί να μας προβληματίζουν. Εγώ έχω μία δικιά μου άποψη, παρόλα αυτά, επειδή δεν έχω ακόμα καταλήξει κάπου, κρατάω τα συμπεράσματα για τον εαυτό μου και όταν θα είμαι έτοιμη θα μιλήσω. Δεν έχω αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Σε κανέναν που μπορεί μέσα του να πιστεύει κάτι αντίθετο. Απλά αυτό το αντίθετο θα ήθελα με το που δημιουργηθεί στο κεφάλι κάποιου να έρθει να με πιάσει να μου το πει. Όχι να έχει συζητηθεί από πίσω μου ενδεχομένως και να μου εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά σε μια παρέα με στυλ και λίγο κοροϊδίας. Γι' αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ μου και ειδικά ό,τι έχει να κάνει με θέμα υγείας σε όλα τα παιδιά και θα διαφερθώ και θα προσπαθήσω με τις κάποιες γνώσεις που έχω λόγω της δουλειάς μου να βοηθήσω. Εδώ πέρα για να γνωρίσετε και ένα καινούριο έπαθλο. Φυσικά, στον έναν
στο μοναδικό. Ξεκινήσανε πολύ δυνατά.